πάω τώρα στον πρόεδρο της ΕΠΑΙΚ. Καθώς όπως προκύπτει σε σταθμούς παραγωγής, δίχτυα, υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΑΕΚ πάσχει από σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα, στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών. Το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με τις προσλήψεις από παγωποιήσεις θέσεων, αντιλαμβάνομαι. Είναι μαζί μας ο κύριος Σόντος Σάβα. Καλή σας μέρα, κύριε Σάβα. Καλημέρα, κυρία Σάβα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα φαινόμενο, όχι σημερινό, αυτό το ότι φεύγει ο κόσμος από την ΑΕΚ, συνταξιοδοτείται και δεν έχει προσλήψεις και υπάρχουν λήψεις σε διάφορους τομείς. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι εχθές στείλαμε δύο επιστολές. Η μια είναι προς τον Υπουργό Οικονομικών, σε αυτήν που αναφέρεστε, και η άλλη επιστολή είναι προς την Υπουργό Εμπορίου. Ναι, διότι είναι αρμόδια υπουργός για την ΑΕΚ. Ναι. Με άλλο θέμα φυσικά. Η δεύτερη επιστολή προς την Υπουργό Εμπορίου είναι με άλλο θέμα. Ναι. Τώρα, στην θα τα δούμε επιστολή... και μαζί, γιατί συσχετίζονται όλα αυτά. Έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό και με τη θέση της ΑΕΚ. Ναι. Σωστό, βεβαίως. Στην πρώτη επιστολή που στείλαμε στον Υπουργό Οικονομικών, αναφέρουμε ναι τις ανάγκες που προκύψαν για στελέχωση της αρχής ηλεκτρισμού και είναι δύο οι λόγοι. Βασικά είναι το μορατόριουμ για προσλήψεις προαγωγές για μια πενταετία από το 2012 μέχρι το 2017, όπου η αρχή ηλεκτρισμού δεν μπόρεσε να αναπληρώσει και να αναζωογονήσει το προσωπικό της με νέο προσωπικό, καθώς επίσης και το ότι υπάρχουν νέες ανάγκες τόσο με το άνοιγμα της αγοράς, αλλά και με άλλα εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι η λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Διανομής τώρα στην αρχή ηλεκτρισμού, η αλλαγή των μετρητών σε εξυπνούς μετρητές, η διασύνδεση των πολλών φωτοβολταϊκών πάρκων που επενδυτές πρέπει να συνδέσουν στο δικτύο της αρχής ηλεκτρικού. Όλες αυτές οι ανάγκες μελετούνται τα τελευταία περίπου 4 με 5 χρόνια από τις αρμόδιες βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως ονομάζονται στην ΑΕΚ. Και καταλήξαν πριν περίπου έναν και χρόνων σε ανάγκες σε νέων προσωπικών. Υποβλήθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός περίπου πριν 10 μήνες στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά ακόμη δεν προωθήθηκε. Δηλαδή είναι μεταξύ Υπουργείου Εμπορίου και Υπουργείου Οικονομικών, δεν προωθήθηκε στην Βουλή για έγκριση. Και είναι ανάγκες, να διευκρινίσω εδώ, είναι ανάγκες καθαρά υπηρεσιακές, δηλαδή ανάγκες που προκύπτουν μέσα από σοβαρή μελέτη των διάφορων δραστηριοτήτων της αρχής ηλεκτρισμού και δεν έχουν να κάνουν σχέση με ανάγκες οι οποίες συζητηθήκαν από το συνδικαλιστικό κίνημα στην ΑΕΚ. Τώρα, κύριε Σάβα, πώς συνδέεται αυτό, οι ανάγκες, η έλλειψη προσωπικού στην ΑΕΚ, πώς το συνδέεται, εάν θεωρείτε ότι πίσω από αυτό είναι η προσπάθεια υποβάθμισης της αρχής τώρα με το άνοιγμα του με τον ανταγωνισμό. Ναι. Άρα τι θεωρείτε ότι είναι πίσω από αυτό για να το συνδέσουμε και με την άλλη επιστολή και τι άλλο σας απασχολεί? Ναι. Δεν θα ήθελα να πω σε αυτό το στάδιο ότι είναι μια προσπάθεια υποβάθμισης ή ότι υπάρχουν πονηρές σκέψεις πίσω από όλη αυτή την καθυστέρηση, αλλά η καθυστέρηση είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζεται η αρχή ηλεκτρισμού, που δεν έπρεπε να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που ήδη εμπήκε σε ανταγωνισμό. Δηλαδή θα πρέπει να εξευρεθούν εκείνοι οι τρόποι ούτως ώστε να μην υπάρχει τόση καθυστέρηση σε αυτές τις διαδικασίες δημιουργίας θέσεων, πρόσληψης προσωπικού κτλ. Ωραία, η επιστολή προς την κυρία Πηλίδου τι λέει? Επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της αρχής ηλεκτρισμού, αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών. Ναι. Και ο κάθε πελάτης νομίζω μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ο πελάτης που αποτείνεται στην αρχή ηλεκτρισμού για να κάνει μια σύνδεση το διαπιστώνει αυτό το πράγμα. Λόγω καθυστέρησης, λέτε. Ναι. Η επιστολή προς την Υπουργό Ενεργείας έχει να κάνει σχέση με διάφορα θέματα, όπως ένα θέμα είναι η δημιουργία φθηνότερου μήματος παραγωγής με τη χρήση ΝΑΠΕ από την αρχή ηλεκτρισμού. Είναι θέμα το οποίο συζητήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και το προσχέδιο απόφασης της ΡΑΕΚ, του ρυθμιστή δηλαδή,
όπου έχει απαγορεύσει με βάση το προσχέδιο, δηλαδή, το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση, απαγορεύει στην αρχή ηλεκτρισμού να μπορεί να έχει περαιτέρω εμπλοκή σε θέματα δημιουργίας και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων. Ναι. Και δυστυχώς αυτό το προσχέδιο έρχεται σε μια άσχημη στιγμή, με την έννοια του ότι η αρχή ηλεκτρισμού είχε εκδώσει πριν δύο περίπου χρόνια ένα διαγωνισμό. Συγκεκριμένα ήταν ο διαγωνισμός αριθμός 505, όπου ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες που μπορούσαν να παραχωρήσουν τη γη τους για να μπορέσει η αρχή ηλεκτρισμού να κατασκευάσει και να λειτουργήσει η φωτοβολταϊκά πάρκα, ενοικιάζοντας τη γη δηλαδή των ιδιωτών. Μόλις εκδηλώθηκε, μόλις είχαμε την προσφορά των διαγωνισμών αυτών πριν δύο χρόνια, ο ρυθμιστής σταμάτησε την αρχή ηλεκτρισμού από το να προχωρήσει με αυτήν τη διαδικασία. Και ήρθε φέτος, στις αρχές του χρόνου, να πει στην αρχή ηλεκτρισμού ότι μπορείτε να προχωρήσετε με την αξιολόγηση των προτάσεων που έχετε από τους ιδιώτες. Προχώρησε η αρχή ηλεκτρισμού, αξιολόγησε και τώρα είναι έτοιμη να υποβάλει αιτήματα στη ΡΑΕΚ για άδεια. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα μαζί, τα οποία έχει συμφωνήσει μαζί με τους ιδιώτες, ιδιοκτήτες γης, είναι γύρω στα 60 με 80 μεγαβάτ. Και έρχεται τώρα με αυτό το προσχέδιο να αποφασίσει, στην ουσία, ενώ μας είπε προχωράτε, αξιολογήστε, με αυτό το προσχέδιο να αποφασίσει έρχεται να σκοτώσει αυτή την προσπάθεια. Ίδιος να πούμε ότι η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη αρχή, έτσι, και δεν μπορεί κάποιος να ανέσει τις αποφάσεις. Άκουσα και τον πρόεδρο Δημοκρατίας να αναφέρεται επί τούτου. Άρα το θέμα, υπάρχει μια αιτιολογία από πλευρά της ΡΑΕΚ για την όποια απόφαση. Είναι ανεξάρτητη αρχή, ναι, και μπορεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες μπορεί να προσβληθούν και στα δικαστήρια όμως, κυρία Σάβα. Όμως έχουμε και την νομάτευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου την οποία απάντηση, να το πούμε, της Επιτροπής Ανταγωνισμού την έχει ζητήσει με την επιστολή του Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας. Την επιστολή που έστειλε προς τη ΡΑΕΚ στις 18 του Μαΐου, ζητούσε και την γνωμάτευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που λίγο πολύ η Επιτροπή Ανταγωνισμού είπε ότι είναι νόθευση του ανταγωνισμού αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιον. Και βλέπετε, κύριε Σάβα, κάποια κινητικότητα επί τούτου μετά από τις επιστολές ή την προκήρυξη, διαμαρτυρίες. Βλέπετε κάτι άλλο να αλλάζει τώρα αυτές τις μέρες? Ελπίζουμε να αλλάξει. Εμείς από πλευράς μας δεν έχουμε πληροφόρηση για κάποια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού, που πρώτιστα αφορά αυτό το θέμα, διότι αφορά το μέλλον στην ουσία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Τώρα, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι ανήκει ο ανταγωνισμός, το είχε και η ΣΥΤΑ αυτό και οι συνάδελφοι σας εκεί στα αρχικά, και τώρα η ΣΥΤΑ μέσα στα πλαίσια σε ένα έντονο ανταγωνισμό συνεχίζει να διαπρέπει. Λέω, αυτή η ανησυχία υπάρχει στην ΑΕΚ από μέρους σας ότι με τον ανταγωνισμό θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα εις βάρος των εργαζομένων στην ΑΕΚ? Όχι, δεν είναι αυτό που ανησυχούμε, κυρία Σάβα. Εμείς από το 2017, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2017, μας εκάλεσε ο πρόεδρος τότε της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, και συμφωνήσαμε για την απεξάρτηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, που ήταν το πρώτο αναγκαίο βήμα, ούτως ώστε να έχουμε το άνοιγμα της αγοράς. Εμείς το συμφωνήσαμε από το 2017 αυτό το πράγμα. Και την λειτουργία της αγοράς. Εκείνο που μας ενοχλεί είναι οι ενέργειες και αποφάσεις της ΡΑΕΚ, όπου στην ουσία δεν χειροπόδαρα την αρχή ηλεκτρισμού. Και... Ναι. Ωραία, κατανοητό. Όχι... Απλά στην αρχή είπατε ότι δεν θέλετε ακόμη να πείτε ότι για διάφορα που γίνονται μπορεί να υπάρχει κάτι από πίσω. Ναι. Εντάξει, αναφέρομαι στην επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικό. Απλά επειδή όσον αφορά τις ενέργειες της ΡΑΕΚ, υπάρχει το έντονο χρώμα, να πω, η έντονη μυρωδιά ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μάλιστα. Και να σας πω μια άλλη αποφασίζει ο ρυθμιστή, όπου δεν
που εμποδίζει ή δεν αφήνει την αρχή ηλεκτρισμού τουλάχιστον ως το 2025 να μπορεί να αγοράζει από ιδιώτες παραγωγούς φωτοβολταϊκών την ενέργεια για να μπορεί να έχει μείγμα παραγωγής πιο φτηνών και ως εκ τούτου αυτόν το όφελος να το μετακυλεί και προς τον καταναλωτή με πιο φτηνές ηλεκτρισμού. Αυτή η απόφαση της ΡΑΕΚ που πάλι κατ' εμάς είναι άνισος ανταγωνισμός, με αυτήν την απόφαση δεν συμφωνούν και οι ιδιώτες παραγωγών φωτοβολταϊκών. Δηλαδή, εάν ένας θέλει σήμερα να κάνει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, στην ουσία ο ρυθμιστής η ΡΑΕΚ με την απόφαση αυτή του έχει πει ότι δεν μπορείς να μπορείς το ρεύμα σου στην αρχή ηλεκτρισμού, πρέπει να πάεις στον τάδε προμηθευτή, για παράδειγμα. Να. Μάλιστα, είναι πολλά τα θέματα. Κύριε Σάβα, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρέμβαση. Παρακολουθούμε βέβαια στο θέμα και θα επανέλθουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,